Είναι γιατροί, ποιητές, καθηγητές, αγρότες και ψαράδες. Πολλοί νέοι στην πολιτική έκαναν εντατικά μαθήματα δικαίου και κυρίως συνταγματικού δικαίου για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Είναι οι βουλευτές του κυβερνώντος πλέον κόμματος της Aung San Suu Kyi στη Μιανμάρ που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Μία ιστορική στιγμή μετά από τους πολύχρονους αγώνες της ακτιβίστριας πολιτικού για την ειρήνη. Ο πρώην πρόεδρος που εξελέγει το Φεβρουάριο του 2011 αποχαιρέτησε επίσημα την εξουσία, αν και θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το Μάρτιο. Ανέβηκε στην εξουσία όταν η Χούντα διαλύθηκε. Παρά την κριτική που δέχθηκε, αυτή η ανάληψη της εξουσίας σηματοδότησε το άνοιγμα της χώρας. Από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος για τη διενέργεια των ιστορικών εκλογών το Νοέμβριο του 2015 και τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα δικτατορίας. Οι εκλογές αυτές έφεραν στην εξουσία την Aung San Suu Kyi που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία. Εκείνη τη μέρα, οι πολίτες της Μιανμάρ έδειξαν τη δίψα τους για δημοκρατία. Πέρασε πάνω από 20 χρόνια σε κατοίκον περιορισμό. Συνελήφθη το 1989 και από την εξορία προτίμησε να στερηθεί την ελευθερία της. Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, ο μεγαλύτερος πολέμιός της ήταν ο επικεφαλής της Χούντας των Στρατιωτικών από το 1992. Υπό το καθεστώς του, όλα απαγορεύτηκαν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο τύπος, οι εθνοτικές μειονότητες διώχθηκαν και η χώρα αποκλείστηκε από τη διεθνή κοινότητα. Στις 13 Νοεμβρίου του 2010, η αστυνομία αφαίρεσε τα κάγκελα μπροστά από το σπίτι της. Η Aung San Suu Kyi ελευθερώθηκε. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το καθεστώς είχε διοργανώσει και ενορχιστρώσει τις πρώτες εκλογές μέσα σε 22 χρόνια, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως φάρσα. Στο κόμμα της Suu Kyi δεν επετράπη να λάβει μέρος στις εκλογές. Η δικαίωση του αγώνα της σιδερένιας ορχιδέας, όπως την αποκαλούν, ήρθε μετά από πολλές δεκαετίες προσπάθειας, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Για να ανέλθει στην εξουσία, όπως αποφάσισαν οι συμπατριώτες της, θα πρέπει να πει στο στρατό, που κατέχει κόμμα το 25% των εδρών στη Βουλή, να προχωρήσουν σε συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό γιατί το Σύνταγμα δεν επιτρέπει σε άτομο που έχει παιδιά με ξένη υπηκότητα να λάβει την εξουσία, όπως η Suu Kyi, της οποίας τα παιδιά έχουν βρετανική υπηκότητα.